αυτή είναι η απουσία που παραλείψαμε να σας αναφέρουμε. Μπεγλέρα στο σουτ, καλό από Κρούι από κοντά και out. Απίστευτη ευκαιρία από τον Ζωέλ Τσιμπάμπα, ο οποίος εξ επαφής στέλνει την μπάλα out. Έτσι έγινε και εδώ βλέπουμε τους Monsters, τους οργανωμένους οπαδούς της Λάρισας. Επιτυχημένο περάσμα από πολλές ελληνικές ομάδες όπως ο Ηρακλής και ο Άρης και βέβαια ο Ατρόμητος. Ωραία παλιά για τον Τσιμπάμπα μέσα στην περιοχή. Θα βγει, θα σηκώσει και πιστεύω ότι θα κάνει φάουλ. Όντως έτσι είναι. Πάνω στον Πίτκα. Την Μπεγλέρα και πάλι στο δεύτερο δοκάρι. Καλή σέντρα, η προβολή και out. Πολύ μεγάλη δεύτερη ευκαιρία με τον Ραπτάκι που βρέθηκε εκεί. Και πάλι στο δεύτερο δοκάρι. Τσιμπάμπα την κεφαλιά, η μπάλα μόλις out. Ακόμα μια εξαιρετική ευκαιρία, δεν το πιστεύει ο Κώστας Μπεγλέρας. Βουνκ, ωραία, ανοίγει την μπάλα στα αριστερά για τον Ντίνα. Μέσα στην περιοχή ο Κούρτσα, στο γύρισμα και κόρνερ. Ελπίζουμε να μην υπάρχει συνέχεια και να μην υπάρχουν γενικά τέτοια γεγονότα. Ο Ζεκίνια στην εκτέλεση αποκρούει ο Πιτκάς σε αυτό το φάουλ που εκτέλεσε ο Πορτογάλος. Μπεγλέρας έρχεται πίσω να πάρει μπάλα και να ξαναδώσει. Το σκόντρα, ωραία παλιά πλάτη άμυνα για το Δινό Παπα. Με τη μία στο δεύτερο δοκάρι ο Χασομέρης στο πλασέ και να το 0-1. Να το 0-1 με ένα εξαιρετικό πλασέ στην κίνηση συρτό από τον Χασομέρη. Δεν φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά ο Τσιμπάμπα. Είναι δύσκολη φάση πάντως. Είναι πολύ δύσκολη φάση. Είναι δύσκολη φάση. Αν είναι ο Τσιμπάμπα offside πρέπει να είναι για λίγο. Ζεκίνια για τον Μπεγλέρα με χώρα από την άλλη πλευρά. Μπεγλέρας δίπλα. Περνάει πολύ ωραία για τον Ζεκίνια. Και αυτός για τον Τσιμπάμπα. Αλλά πρέπει να βρίσκει την μπάλα εκεί ο Σπίνουλας. Διαμαρτύρονται και πάλι για offside. Εκτελείται πλασαριστά. Ντίνας. Διόγκο. Σέντρα καλή στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που δεν υπάρχει όμως κανείς. Νέο γύρισμα. Και από κοντά το 1-1. Από κοντά το 1-1 από τον Βοσκόπουλο που βρέθηκε σωστημένο μπροστά. Εδώ βλέπουμε στο δεύτερο δοκάρι με πολύ φάλτσο. Ο Φούγκ τη δεύτερη. Αθρανεί εκεί και ο Σέρεμετ. Κολλά και ο Ραπτάκης. Και έρχεται ο Βοσκόπουλος να κάνει το 1-1. Και βέβαια το πανηγυρίζει με την ψυχή του. Κιλιάρας έχει αλλάξει πλέον θέση με τον Διόγκο, διότι ο Διόγκο είναι πολύ πιο δημιουργικός. Ωραία σέντρα, δεύτερο δοκάρι, MP offside. Δεν υπάρχει γκολ. Για να δούμε. Και είναι και πολύ σωστή υπόδειξη του βοηθού. Στην πλάτη του Ραπτάκη, του Σκόντρα, με συγχωρείτε, σωστά ακυρώνεται αυτό το γκολ για την Παναχαϊκή. Κιλιάρας, ωραία στον κενό χώρο για τον Βασίλη Αντωνόπουλο. Θα περάσει καταπληκτικά μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία για το 1-2, το γύρισμα. Ο MPA δεν έχει τελειώσει φάση. Τελικά υπάρχει σήκωμα της σημαίας από τον βοηθό. Προφανώς θεωρεί πως η μπάλα έχει βγει και είναι κόρνερ.